Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7:30-8 παρά με Νίκο Αλέφαντο και Κωστή Ραπτόπουλο να αναλύσουμε όσα είδαμε μεσοβδόμαδα, κυρίως την πολύ μεγάλη πρόκριση που πέτυχε χθες ο Ολυμπιακός νικώντας την Arsenal μέσα στο Emirates με 2-1 στην παράταση. Ένα δραματικό παιχνίδι. Ένας Ολυμπιακός που πήρε πανάξια την πρόκριση στους 16, εκεί όπου θα βρει στο δρόμο του ακόμα μια εγγλέζικη ομάδα, την Wolves, και τον Ποντένσε, τον οποίο ο Ολυμπιακός πούλησε στην αγγλική ομάδα μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Όπως τα λες, έτσι ήταν, έγινε ματσάρα. Έγινε ματσάρα. Στο τέλος ήταν ματσάρα. Ο Ολυμπιακός ήταν τρομερός. Ο Μάρτινς ήταν τρομερός. Και ένας Μαρινάκης που φωνάζουμε. Το πανηγύρισε με την ψυχή του, ε. Τα ξεσήκωσε. Είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών στον Ολυμπιακό, Μαρινάκης. Γράφει εδώ το μήνυμα Βαγγέλη Μαρινάκη για το έπος Τρίλου. Μεγάλη δικαίωση για όλους. Ήμουν σίγουρος πως θα τα καταφέραμε. Εδώ λέει, γι' αυτό το θρύλο της Ευρώπης μόνο ο Μαρινάκης μπορεί να επερηφανεύεται. Ορίστε, αυτό είναι δείκτο τρομερό. Μόνο ο Μαρινάκης μπορεί να επερηφανεύεται. Έχει εδώ, δεν έχουν συμπληρωθεί, λέει, ναι. Είναι σοβαρό αυτό. Ναι. 2 χρόνια από τότε που ο Μαρινάκης πήρε την απόφαση να ανταλλάξει όλα και να φτιάξει καινούργια ομάδα, και δικαιώνεται αν είχε απέναντί του όλο το σύστημα. Είχε απέναντί του όλο το σύστημα. Και εδώ λέει, τίμησε την Ελλάδα και θάμπωσε την Ευρώπη. Πόσες εφημερίδες πήρες, Νίκο? Ορίστε. Πόσες εφημερίδες αγόρασες? Όχι μία, αλλά κομμάτια. Μπράβο, Γιάννη μου. Ξεσήκωσε το περίπτερο. Λοιπόν, το παιχνίδι και η πρόκριση είναι ένα ύμνος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ωραία. Φτάνει φοβερά. Πάμε να πούμε καλησπέρα και στον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή. Εδώ τα μούτρα των Παοξίδων είναι κατεβασμένα όλα. Εντάξει. Έχω κάτι μούτρα από το πρωί, δεν μπορώ να τους βλέπω. Έβλεπα το μάτς με φίλους στη Μαρμίτα. Κάναμε και ανάλυση, ψηλοανάλυση, εγώ έγραφα. Και κατέληξα ότι ο μεγάλος Νίκος Αλέφαντος δικαιώνεται όχι τόσο πολύ για τον Ολυμπιακό, όσο για την Arsenal, όπου ό,τι έχει πει έχει γίνει πράξη στον αγωνιστικό χώρο. Τι ο Ζήλερ και Μπέλη έχει πει. Τι Μουσταφή, Νταβίτ Λουίς, Παπασταθόπουλο έχει πει. Αν βάλει τα γκολ, θα δεις ότι και στα 2 γκολ, στα center back της Arsenal, είναι για γέλια. Εγώ τα μελέτησα. Ο Μουσταφή πηγάει λάθος στο πρώτο γκολ και ο Λουίς κάθεται σαν παγοκολόνα, και στο δεύτερο. Η μεγαλύτερη δικαίωση για τον Παπασταθόπουλο, ο οποίος πάει σε δεύτερο χρόνο στον αέρα, στο φόρτωμα που έγινε σε 121 λεπτό. Καταρχήν ο Νίκος θα μας κάνει για την ανάλυση, αλλά μια πρώτη ματιά από μια στους ουδέτερους είναι ότι το 4-5-1 του βγήκε σε καλό, το 4-3-3 το βαρύ, καθώς ο Τσάκα, ο Ζέμπαλος, πώς το λένε, που είναι Ζεμπάλιος, δεν μαρκάρει, ο Ζήλ δεν μαρκάρει, χάσαν κατά κράτος από Μπουκαλάκη, όχι αλλά από Καμαρά που είναι φοβερός, και Γιγέρμα που είναι τρομερός. Και επίσης να ρωτήσω τον Νίκο αν άλλαξε τη γνώμη του για τον Τζιμίκα, για το αμυντικό του παιχνίδι και για το επιθετικό. Γιατί ήταν λίγο αυστηρός, μήπως τώρα μαλάκωσε κατά κάποιο τρόπο. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα το ρωτήσουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στην συνολική κριτική του αγώνα, ρωτάει ο Κωστής, και αλήθεια είναι πως το ρωτούν και πολλοί φίλοι, αν έχεις αλλάξει γνώμη για τον Τζιμίκα, γιατί είναι κάποια παιχνίδια τώρα σε ρή που τα πάει δυνατά. Κοίτα, εμένα προσωπικά σήμερα δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Τι Τζιμίκα, μπακάκος. Ναι. Κιλά μικρά. Τι, δηλαδή τι να πει. Έπαιξε πολύ καλό παιχνίδι. Θες τόρβος. Δεν παραπάνω τι τέλεια. Εδώ μπορεί να πέρασει μπακάρο. Ναι. Μπορεί να πάει να παίξει αυτό στην Αγγλία. Μπακαριστερό, σε ποια ομάδα. Premier League δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να πάει.
Είναι ο Μαζουακού που παίζει στη Watford είναι καλύτερο, θεωρείς? Μαζουακού είναι πεντάρο. Σε κορμί, λε. Βέβαια. Εντάξει, αυτό δεν φτιάχνει. Τι είναι, θηρία. Ένα καλοκαίρι στο γυμναστήριο. Τα ανθρωπάκια είναι. Όπω αποτένσε τώρα, παίζει τώρα. Λέμε τώρα στη Γούρφα. Αν τον δει, τα ανθρωπάκι. Ένα κοντούλι, σαν και 15, τρίγε παίκτη, τον είδα. Εντάξει. Πάει να παίξει. Παλεύει εκεί που είναι και γρήγορο, είναι και τριπλέρ. Mm-hmm. Δεν είναι παίκτε αυτοί να του θυμάσαι. Εγώ έτσι βλέπω. Ναι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα έχω δει μεγαλύτερα μπακ. Αν πάρει τη Λάνα Δέση και να κάνει. Τζιμικάκο, εντάξει, να βγει να κάνει. Mm. Ο Μάρου είναι καλό μπακ. Ο Μπάκιο είσαι, είδε ψηλή, βγήκανε καλά σε τρεμπακ. Ναι. Παλεύουν παρόλα που δεν έχουν και τη μεγάλη ταχύτητα. Ο Μπάκιο είσαι, λε. Όχι, ο Μπάκιο είσαι. Mm. Βγήκανε, του φωνάζαμε εδώ συνέχεια. Μετά ο Καμάρα, τον είδε, βγήκε και μπροστά. Έβγαινε κρυφός. Ήταν όλοι. Αυτό ήταν ένα μυστικό όπλο του Μάρτης. Ναι, τον έβγαζε, σουτάριζε. Είναι πολύ καλή ανεβασμένη Γκυγέρμε. Ο Μπουχαλάκης μετά. Στα επίπεδα αυτά είναι. Δηλαδή 6-6,5. Δεν έχει ταχύτητα. Δεν έχει ευστροφή. Άμα δεν έχει ταχύτητα στην μπάλα, δεν μπορεί να πεταχτείς να πάρεις με άριστα το 10, 19 και τέτοια. Είσαι ένας παίκτης, εντάξει. Που... Πες μας λίγο για το τρικάκι. Αυτό το 4-5-1 που είπε και ο Κωστής όταν ο Ολυμπιακός ήταν στην άμυνα, είχε τον Ελαραμπή σεντερφόρ και βλέπαμε πολλές φορές να βγαίνει δεύτερος ο Καμαρά. Καμαρά βγαίνει. Επειδή έχει τη... Όταν έχει ταχύτητα, έχει καλά πόντια. Αλλά δεν ξέρει μπάλα, δεν βγήκε τέτα-τέτα. Εντάξει, δεν ξέρει μπάλα, δεν είναι... Δεν είναι κοντρολαρισμένος, ναι, δεν είναι... Ναι, αλλά είναι καλός παίκτης. Ναι. Έκανε όλη τη δουλειά χτες. Ο άλλος δεν τον πήρε χαμπάρι να τον παίξει. Τον Καμαρά τον βλέπεις να πηγαίνει η Αγγλία το καλοκαίρι. Καμαρά είναι ο... Αυτό που λέμε τώρα, το χαφ, του Ολυμπιακού. Ο χαφ, μάλλον. Ναι. Καμαράς όπου θα πάει θα παίξει. Α, ναι. Έτσι τον βλέπω. Τον θέλει η Sheffield United. Εγώ δηλαδή αν είχα κάτι από αυτό, αυτόν θα έπαιρνα. Τον θέλει η Sheffield. Ωραία σωματικά προσόντα. Και ο Γκυγέρ με καλός παίκτης είναι, αλλά εντάξει. Κοντρολαρισμένος. Καμαρά θα κάνει δηλαδή, παπάντες. Ναι. Δηλαδή, Γιάννη, από την εντεκάδα, να ρωτήσουμε τον Νίκο, από την εντεκάδα του Ολυμπιακού, εκτός από τον Καμαρά, ποιον άλλο πιστεύει ότι μπορεί να πουλήσει ο Μαρινάκης σε καλή τιμή? Τι να κάνει? Αν το καλοκαίρι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πλην του Καμαρά, που μας λες ότι μπορεί να παίξει η Αγγλία, μπορεί να πουλήσει παίκτη στο εξωτερικό. Δηλαδή, ο Μάρο, ο Τσιμίκας φεύγουνε. Αυτά που γίνονται τώρα είναι και θέμα, πες το, μάνατζερ. Ναι. Βέβαια, μπορεί να δεις. Το Ραγκέλο, στον Αραμπί, Βαλμπεουνά, ξέρω εγώ. Οι μάνατζερ τους παίρνουν. Από εκεί και πέρα, τα σωματεία έχουν μια υποχρέωση στο μάνατζερ, κάπως έτσι πως είναι και τα λοιπά, περνάνε. Αλλά νομίζω ότι είναι εύκολα να σταδιοδρομήσει στην Αγγλία. Δηλαδή, ο Αραμπί, βλέπεις, τα κολλάει τα γκολ μέσα στην περιοχή. Ναι. Αλλά θέλει και άλλα πράγματα. Τον παίρνεις, ναι, θέλει και άλλα πράγματα. Αν τον παίρνεις, θα πληρώσεις, θα κάνεις. Ο Μάρ μπορεί παίζει. Να σου βγει. Ο Βαλμπεουνά έχει περάσει χρόνια. Ναι, ναι. Από Μαρσέγια, από τέτοια, και τον έβλεπα παλιά. Ο Ραντζέλοβιτς, τριπλέρ διεισδυτικός. Ο Καμαρά, πού τον έγινε, για βάλτονε. Ναι. Ο Καμαρά χτες ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός. Ο Μπουχαλάκης δεν έχει την ταχύτητα. Mm-hmm. Παίζει σε ένα μοτίβο του 7 όλο το παιχνίδι. Ναι. Δεν έχει έκρηξη. Ο Καμαράιδες πετάχτηκε, μπήκε, έκανε. Έχουνε, αλλάζουν τους ρυθμούς. Ο Γκυγέρμα καλό χαφ είναι, αλλά εντάξει, μεγαλώνει. Πάμε τότε, να πάμε και στην βαθμολόγηση, αφού ξεκινήσαμε έτσι. Ναι. Να πάρουμε έναν τους παίκτες του Ολυμπιακού που ξεκίνησαν χθες στο Emirates. Άλλωστε δεν είναι και πολλές οι φορές που η ελληνική ομάδα έχει αποκλείσει εγγλέζικη και μάλιστα με νίκη εκεί. Ξεκινάμε με τον Σα. Έβγαλε ένα σουτ του Πεπέ στο 77, γενικά εντάξει. Είχε εμπιστοσύνη. Ναι. 8. 8 ΣΑ. Και αυτός Ματάρα μπορεί να πουληθεί το καλοκαίρι. Λέμε τώρα. Δεν θα πάρει. Καλώς θερματοφυλάδε. Λοιπόν, 8 ΣΑ. Πάμε στον Ομάρ. Στον Ομάρ έβγαινε καλά. Είναι καλό μπακ, έχει ταχύτητα. Mm-hmm. Καλός ήταν, 8 και αυτός. Αγγλία παίζει ο Ομάρ. Ναι, πολύ καλά. 8, 8 Ομάρ. Πολύ καλά. Θα γεμίσουμε οχτάρια. Θέλω να δω αν πάρει κανείς δεκάρι. Πάμε στον Μπα, να ξεκινήσουμε με τα στόπερ. Παρεξηγημένος, θέλω να πω, πιτσιρικάς, ψηλός. Αυτή ήταν, εντάξει, από καιρό τους λέγαμε,
και το Σισε και τον Μπα. Ήταν αποκάλυψη και οι δύο. Mm-hmm. Και ο Σισε και ο Μπα. Πιο ταχύτητα έχουν, είναι στόπερ τρομερά. Ψηλά παιδιά, γερά. Έχουν και ταχύτητα, δηλαδή μπορούν mm-hmm. να την βελτιώσουν. Ναι. Κιλά θέλουν να βάλουν λίγα παραπάνω, να φτάσουν το Σεμέδο ή σου κάνει και είναι σκληροί όμως ναι. και οι δύο. Από τον κορμό τους. Καλύτερα, έτσι είναι σκληροί. Δεν φαίνεται αυτό. Ναι. Είναι μειώδεις, απλά δεν έχουν... Θα σε παλέψουν δυνατά μες στην mm-hmm. περιοχή. Τι βάζουμε στον Μπα, Νίκο? 8 και οι δύο. 8 και ο Μπα. Πάμε να βάλουμε ένα οχτάρι και στον Σισε. Πάμε τώρα στον Τζιμίκα. Πάμε στον Τζιμίκα, μην γελάς Ραπτόπουλε. Ο Τζιμίκας, κοίταξε να δεις. Χθες. Βλέπεις, τα κιλά του είναι σε αυτό το στυλ. Ναι. Σαν απόδοση όμως. Ναι. Ήταν πολύ καλό. Ήταν καλός. 8 θα πάρει. 8. Και αντοχές είχε και τρεξίματα και ανεβάσματα. Άλλο λοιπόν, αν εγώ... Δεν σου γεμίζει το μάτι, ρε παιδί. Ναι. Περάσουν χρόνια, εκτός και κάνει καμιά μεγάλη μεταγραφή. Και, δηλαδή, έχω δει μπακάρες που δεν μπορώ να τις ξεχάσω ναι. για να χώσω τον Τζιμίκα εκεί. Εντάξει. Από αυτή την άποψη mm-hmm. λέω. Πάμε στον Καμαρά. Καμαρά είναι ένα χαφ το οποίο μπορεί να παίξει παντού. Μ' αρέσει 9. 9 ο Καμαρά. Πολύ καλός. Καλά σωματικά προσόντα, πείσμον, τρέξιμο πάνω κάτω όλα. Και χτες του έδωσε και ένα και ρόλο κρυφό διαφορετικό και τα βγάλε άριστα. Πάμε στον Γκιγέρμε. Κοντρολαρισμένο χαφ, έτσι. Καλό χαφ. Καλός παίκτης, μεγάλος, 8 κι αυτός. 8. Πάμε στο Μπουχαλάκη. Τώρα θα αρχίσει να πέφτει μέσα στις ώρες. Ο Μπουχαλάκης 7 του βάλω. 7. Δεν 7. Κάνει τίποτα το ιδιαίτερο, το ίδιο μοτίβο, δεν ναι. έχει έκρηξη, δεν έχει θέαμα. Mm-hmm. Σκάσει τρίπλα να φύγει, να πεις αμάν, τι γίνεται. Το ίδιο. Παίζει το μοτίβο εκεί σου. Σε ένα στυλ. Μου θυμίζει το συγχωρημένο τον Κοτρίδη, mm-hmm. τον Μπάμπη. Βαλμπουενά. Mm. Εγώ χρόνια τον έχω μέτριο από τη Μαρσέγη. Ναι. Εδώ και 15 χρόνια είχα πάει με Νίκο Γεωργόπλο, 15-20 mm-hmm. χρόνια. Mm-hmm. Ήταν στη Μαρσέγη. Και τον έβλεπα και μου έλεγε και εκεί δίπλα με κάτι Έλληνες. Τους λέω δεν κάνει γκολ, αυτός φωτέ, τον βλέπετε, τους λέω. Χθες πώς τον είδες? Έβλεπα. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Αυτός ο παίκτης, ναι, εμένα, ναι, δεν μ' αρέσει. Ωραία. Τι του βάζουμε? Εντάξει, άλλο του βάζεις, τι να του πεις τώρα, 7 θα του βάλει. 7. Ο Ρατζέλοβιτς, σαν εξτρέμ, σ' αρέσει? Μ' αρέσει. Έχει προοπτική. Γιατί έχει ταχύτητα, έχει τρίπλα, έχει μπάση. Μ' αρέσουν αυτοί, ναι, μπορεί να πάρουν εξέλιξη. Άρα τον Ρατζέλοβιτς τον βλέπεις να έχει μέλλον. Ο Βελμπόνα, ναι, ταλαιπωρείται, εξτρέμ και τα λοιπά. Δεν τον βλέπεις σε δίδυ, σε μπασίματα. Θα δεις μόνο κόρνε φάουλ και σέντρες. Και σέντρες, σαστημένα. Τι, άμα μου πεις κόρνε φάουλ και σέντρες, θα του βάλω 9. Του Ραντζέλοβιτς θα βάλεις? Ραντζέλοβιτς, ναι. 8. 8. Είναι γρήγορος παίκτης, τριπλαδόρος και μπαίνει. Μπορεί να ανέβει αυτός. Έλα Ραμπή, μας τα έλεγε ο Αβραμίδης, 23 γκολ έφτασε φέτος. Εντάξει, ένα σέντρεφορ το οποίο θα τον πάρεις μέσα στην περιοχή. Ναι. Και σε ομάδα και στην Αγγλία. Εύκολα γκολ. Σου δουλέψει. Μέσα στην περιοχή. Πετάγεται, ναι. Άμα σου ξεφύγει στα 5-10 μέτρα, μπορεί να το κολλήσει. Mm-hmm. Τι του βάζουμε? 9. 9. Τα 9 τα πήραν ο Καμαρά και ο Έλα Ραμπή. Και Πέδρο Μαρτίνς, να πάμε και στον προπονητή. Πέδρο Μαρτίνς, σε αυτό το παιχνίδι, κουτσάρισμα, όλα 10. 10. 10 με τόνο. Ναι, 10 με τόνο. 10 με τόνο ο Μαρτίνς. Τα πήρε όλα. Τα πήρε και έχει αναδειχθεί για μένα, ναι, ο καλύτερος Πορτογάλος προπονητής. Α, τον ανακηρύσεις, ε. Τέρμα από σήμερα. Ναι. Πάμε να δούμε και τα... Ο Μαρτίνς, τον καλύτερο διαφορά και από το Σάνο και από... Το Σάντος, ε. Σάντος και από όλους αυτούς. Και Μουρίνιο και τέτοια. Ε. Και Μουρίνιο και τέτοια. Τώρα ο Μουρίνιο είναι στα κλαμπ σήματα. Ανεβαίνει αυτός. Ανεβαίνει. Είναι καλός. Λοιπόν. Χτες έδειξε σ' όλα καλά και κουτσάρισμα και στήσιμο και πάθος και όλα. Ωραίος. Και στον πάγκο τα πανηγύρισε εκεί, πολύ, έτρεξε χαμός. Φοβερός. Μαρινάκης κατέβηκε κάτω, ναι, πήγε με τους συλλάδους του Ολυμπιακού. Θα τα δούμε μετά. Συνθήματα είναι ωραία, φοβερά. Ωραία. Λοιπόν, για την Άρσεναλ να πούμε. Άρσεναλ να πούμε, να δώσουμε. Μόνο Αρτέτα έχω σαν βαθμολογία. Αρτέτα. Αρτέτα. Ναι. Δεν πάει προπονητής Αρτέτα. Τέσσερα. Τέσσερα κατευθείαν. Και πάρτι στη μεταγραφή στο κέρι.
και στείλ' τον στη Δόξα Βύρωνα. Έτσι γράψει. Αρτέτα 4 και Δόξα Βύρωνα. Το χέρι στο παντελόνι, την κάψα από πάνω, κοιμόταν τίποτα. Λοιπόν. Του πήρε και τα σακάκια. Και τα σακάκια και τα καφάσια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και την εντεκάδα της Άρης. Ναι. Αυτό ήθελε να φτάσει καλά με τους Βεγγέτες, να πετάξει έξω μέσα στην ομάδα όλη και πετάει τον Πέπε Εξτρέμ. Ο Πέπε φορ δεν είναι. Όχι, ο Πέπε Εξτρέμ είναι. Ο Μπαμεγιάνγκ είναι φορ και τον βάζει Εξτρέμ. Ναι. Ναι. Το πετάει Εξτρέμ. Για να χωρέσει και το Λακαζέτ, να χωρέσει για και τον Εζίλ. Να χωρέσει και τον Λακαζέτ. Το τεμπελόσκυλο τον Αζήν και τα λοιπά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Ο Θεμπάγιος είναι δεκάρη και τον έβαλε δεύτερο κόφτη και δεν μάρκαρε κανείς. Τι κόφτη να μάρκαρε, δεν είδες ότι ο Ολυμπιακός έφτανε εύκολα. Εκεί μέχρι την περιοχή, πανεύκολα. Εγώ από αυτή την ομάδα που βλέπω, γιατί είναι η ομάδα μου και το ξέρετε, κρατάω τον Λένο, τον τερματοφύλακα. Τον Λένο, τον τερματοφύλακα. Μπράβο. Τον Ομπαμεγιάνγκ. Αλλά center for, όχι extreme, αλλά center for. Ναι. Και ο Σάκα, ο πιτσιρικάς, είναι καλός, δεν είναι back, είναι extreme. Εντάξει, να, λίγο εκεί πέρα είναι, κάνει επιπολαιότητες, χάνει την μπάλα. Εν τω μεταξύ, σε μια φάση που έβαλε και πριν βάλει και το Σοκράτη, το είχε κάνει 5-3-2, δηλαδή ουσιαστικά... Ήταν τρεις και στην ευθεία. Για βάλε, μπράβο, εκεί. Άκουσα να καταλάβει, ναι. Γιάννη. Λακαζέτ. Ναι. Τη μεταγραφή στο χέρι δεν κάνει για Άρσεναλ. Πίσω στη Γαλλία. Δεν κάνει για Άρσεναλ, αλλά μόλα φύγε, τα έχετε ξεφτυλίσει. Πάμε. Ο Μπαμεγιά, ναι. Τον κρατήσω. Αλλά center for. Βέβαια. Όχι εξτρέμ. Γιατί εξτρέμ δεν περνάει ούτε κόνο. Τίποτε. Ναι. Ο Ζήλ. Ναι. Περπάτημα. Κατευθείαν στο σανατόριο στην Πάρη θα κάνα μήνα. Και πήγαινε σε ποια ομάδα θέλεις. Ναι. Έλα το αποσοριστής είναι αυτός. Ναι. Ούτε υδρώνει. Έτσι. Γελά ο κόσμος. Πεπέ. Είναι δεκάρι αυτό. Βαδιστής. Βαδιστής είναι. Πεπέ. Αισθάνεται άμυνα αυτό να κάνει κανένα μπάσιμο να μηδέν. Πεπέ, λίγα Πεπέ. Πράγματα. Τσίρκο Μεντράνο. Όλο τρίπλες και τίποτα. Κομμωδία. Ναι. Αυτή τώρα ο Τσάκα είναι πιο. Καλός χαφ. Ναι, πιο. Είναι λίγο στιβαρός. Σκληροτράχυλος, ναι. Μπράβο. Μαρτινέλη. Θεμπάγιος είναι με κοτσιδάκια, τον αφήνουμε. Τίποτα. Μπεγερίν, δεξί μπακ. Μπεγερίν είναι, δεν υδρώνει καθόλου. Κάνει καμιά κουρσούλα. Όποιος θέλει μπαίνει σ' άκρη. Ο Λιμιός της Άρσεναλ. Μπράβο σου. Μπράβο, Γιαννάκη. Ναι. Εντάξει, έχουμε καλά στόπερ του. Μετά, Νταβίτ Λουίς. Και Μουσταφή. Ούτε στην Οριγόνα των Πατησίων. Νταβίτ Λουίς, γελά ο κόσμος. Παίζει αυτή στην Άρσεναλ. Δηλαδή, Άρσεναλ έβλεπα τον Βενγκέρ και ευχαριστιόμαστε. Παλιά και που ήταν ματσάρες, ομαδάρες. Είχε, ναι, τότε είχε. Τώρα αυτή η Άρσεναλ διελήθη. Σωστό. Δεν έχουν αφήσει όρθιο τίποτα. Αυτοί που την έχουν, ναι. Την έχουν κάνει ομαδούλα, παράδειγμα. Και εδώ είναι το γκολ του Ελαραμπή με μία το πλασέ στην πλάτη της άμυνας της Άρσεναλ. Και να πούμε και κάτι δεν φυλάει κανένα στον Ελαραμπή με τίποτα. Και βρισκόμαστε τώρα στο 110... Βέβαια. 120. Το Σοκράτη κοίτα. Ναι. Και παίζει στη μέση. Βλέπεις ο Ελαραμπή τίποτα. Αυτή μία ζώνη... Όποιος... Πώς να σου πω, δηλαδή... Ζώνη και μαρκάρει ο πλησιέστερος, όπως λένε και στο ταξί. Και όποιος θέλει πει μέσα, τελείωσες. Εδώ πέρα κοίτα. Εδώ κοίτα. Τι γίνεται, εκεί κοίτα. Όλοι από πίσω από το... Όλοι στην πλάτη. Αλαραμπή. Αυτό. Πάντως, είναι και χαρακτηριστικό, παιδιά. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Νικός και ο Κώστας. Αυτό που λέμε για τα center for και τους επιθετικούς, ότι όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Στο ίδιο μάτσο, ο Μπαμεγιάνγκ έχει βάλει ανάποδο ψαλίδι. Όπως και κάνει παλιά ο Αναστόπουλος. Και στο ίδιο μάτς έχει χάσει από το ένα μέτρο. Ο Μπαμεγιάνγκ. Καραμπόλα. Ναι. Η καραμπόλα. Στα ίσα, να σου το πω. Ναι. Δεν κάνει για να παίζει. Ναι. Δηλαδή είναι αργός. Είναι αργός. Αργός. Ο Μπαμεγιάνγκ αργός. Δεν κάνει. Ψηλός. Δεν έχει τρίπλα αντίσταση. Τρίπλα δεν έχει, όχι. Όλα τα center back τον πιάνει. Δηλαδή, άμα του πει του Σισε, δεν πιάσει τον Μπαμεγιάνγκ. Πώς θα τους φύγει. Με την μπάλα κάτω μπορεί να μην τον πιάσει. Όχι μωρέ, έλα μωρέ. Είναι γρήγορο. Δεν έχει ταχύτητα. Ρε Γιάννη μου, Μπαμεγιάν. Τρίπλα δεν έχει. Τι, ταχύτητα δεν έχει. Πρώτα είναι ψηλός. Μπορεί να έχει ταχύτητα μεγάλη και απέξει έντρο πόρο Σισέο και ο Μπα, αυτά τα κορνιά.
Ναι, σέντρε μπακ δεν βγάζει. 1,87. Δεν είναι σέντρε φορ αυτά δηλαδή, ναι, στην Arsenal. Mm. Η Arsenal τώρα δεν έχει ένα παίχτη να ζηλέψεις. Mm-hmm. Να πεις τον πληρώνω, τον έφερε, yeah, πάμε, πάμε και στο αεροδρόμιο να τον υποδεχτούμε. Ναι. Ποιο να πάει, ποιο να πάμε, Λιάννη. Δεν έχει. Και αυτή είναι η ευκαιρία που έχασε στο τέλος. Εγώ δεν κόντρα, κοιτάω βέβαια την ευκαιρία, η οποία, ναι, δεν χάνεται από πιτσιρικά, δεν χάνεται. Ωστόσο, για να λέμε την αλήθεια, θα ήταν άδικο με τη χθεσινή εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός να αποκλειστεί με τέτοιο τρόπο. Έτσι. Να τα λέμε όλα. Γιατί όπως είπε και ο Νίκος... Να πω κάτι κι εγώ. Ναι. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Μάρτιν στο πρώτο μάτς, στο 0-0, είναι και ανοίχθηκε πολύ και τον μάλωσε και ο Νίκος με τα τρία δεκάρια. Θυμάσαι που κάναμε κριτική εδώ πέρα. Ναι, ναι, με Λοβέρα, Βαλμπουενά και Φορτούνη. Και πήγε να κάνει και κάτι πρεσαρίσματα ψηλά εδώ στο Καραϊσκάκι και εύκολα απεγκλωβιζόταν η Άρσεναλ. Έβγαινε εύκολα μπροστά. Εδώ το οξύμορο είναι ότι μέσα στην Αγγλία πετάει ψηλά την άμυνα ο Ολυμπιακός και δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα με δύο πάσες η Άρσεναλ και χάνει την μπάλα εύκολα. Στο 91, εκεί που ο Ολυμπιακός λέει, αν κρατήσω το 1-0, παιδί μου, και κάνει πίεση εκεί να κερδίσει την μπάλα. Μου κάνει εντύπωση. Έκανα αρκετή ώρα αυτή την άμυνα, πολλές φορές. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι ναι μεν είχε η Arsenal, όπως πάντα έχει, μία φλίωαρη υπεροχή, ναι, ένα ποδόσφαιρο όμως παράλληλο, από εδώ, και βγήκε από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Ταλαιπωρείται και στην Αγγλία. Ταλαιπωρείται και στην Αγγλία, είναι στην δέκατη θέση. Εδώ, από ό,τι βλέπω, το μεγαλύτερο τίτλο σαν πρόεδρος το παίρνει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Και φανταστείτε, Νίκο μου, πόσο και Κώστα, πόσο πολύ συζητιέται από χθες το ότι βρέθηκε ελληνική ομάδα και απέκλεισε την Arsenal μέσα στο σπίτι της, βέβαια, όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης την χάνει και πρόεδρος της Νότιχαμ. Δηλαδή, βέβαια, εκεί παίρνει ακόμα περισσότερο τα πάνω του. Μεγάλη δουλειά. Μεγάλη δουλειά. Μπράβο. Ένας Βαγγέλης Μαρινάκης το ετοίμησε όλο την φανέλα του Ολυμπιακού, ετοίμησε το συγχωρεμένο τον πατέλα του, ετοίμησε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, έκανε μια ομάδα και παίρνει και παλεύει και παίρνει και στο πρωτάθλημα, έχει φύγει 5 βαθμούς μπροστά, είναι απίθανος σαν άνθρωπος, κάνει πολύ καλά σε κοινωνίες, σε εκκλησίες, παντού έχει και το Θεό μαζί του, γιατί πάντα είναι άνθρωπος που άλλο, θα βοηθήσει φτωχούς και στην Αγγλία τους βλέπει να κοιμώνται κάτω, τους βάζει σε σπίτια να μένουν σε δωμάτια, τα πληρώνει αυτός, κάνει καλά πράγματα, κάνει καλά πράγματα. Είναι τρομερός, αλλά και αυτά πέφτουν απάνω, έφτιαξε την ομάδα του, ναι, την πάει. Αυτό που διάβασες πριν στην εφημερίδα, ότι πριν 2 χρόνια θυμίζω ότι την είχε ξυλώσει όλη την ομάδα, έτσι. Μπράβο. Και τώρα, επειδή μας λες ότι ο προπονητής κρίνεται στα δύσκολα, για τον Μαρτίνς να πούμε ότι έχει κάνει 2 σερί διπλά, ένα στην Τούμπα, ναι, και ένα στο Λονδίνο. Ο Μάρτις μπήκε φοβερά μέσα. Για μένα τους ξεπέρασε όλους τους Πορτογάλους. Δηλαδή μπορεί να μην παίζει. Ο Μουρίνιο είναι πεσμένος, ναι, τώρα, εντάξει, έχει περάσει με το Μουρίνιο, είναι η καλύτερη. Αλλά δούλεψε άριστα ο Μάρτις. Mm-hmm. Δεν έκανε ούτε ένα λάθος. Ήταν φοβερός, περίμενε, έκανε. Στο πρωτάθλημα, στο ΠΑΟΚ, έχει φύγει μείον 5 βαθμούς. Συν 5, ναι. Τα παλεύει. Δηλαδή είναι όλα, παίρνει άριστα, άριστα ο Μαρινάκης, άριστα η φύλλα του Ολυμπιακού, ναι, και τα αποτελέσματα. 6.000 κόσμος. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, Γιώργο, να δούμε... Και οι παίχτες προσφέρουν μεγάλη δουλειά, για να είσαι και μείον 5 μπροστά, συν 5 μπροστά, μεγάλη δουλειά. Λοιπόν, πάμε να δούμε Arsenal Ολυμπιακό, τον απόϊχο, τα πανηγυρικά στιγμιότυπα, τα πρωτοσέλιδα, τα social media, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για Wolves, γιατί όπως προείπαμε, ο Ολυμπιακός έπεσε πάλι πάνω σε εγγλέζικη ομάδα. Όποια λέξη και να χρησιμοποιηθεί για την μεγάλη νίκη πρόκριση του Ολυμπιακού με 1-2 κόντρα στην Arsenal στην παράταση, σαφέστατα και θα είναι φτωχή. Το σίγουρο είναι ένα, ότι στο Emirates το βράδυ της Πέμπτης γράφτηκε ιστορία. Και με τι γράμματα. Μεγάλα και απόλυτα χρυσά. Με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς να πετάει εκτός ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης και να βαδίζει για τους 16 με την ελπίδα για ακόμα μια υπέρβαση. Άλλωστε πια, ο Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη όχι μόνο συνεχίζει να ονειρεύεται, αλλά πλέον αποτελεί και τρομοκράτη των ονείρων
άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων στο θεσμό. Μια υπέροχη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Πραγματικά μια πολύ ξεχωριστή βραδιά για τον Ολυμπιακό, για τους φιλάθλους μας, οι οποίοι ήταν παρόντες κατά 6.000 μέσα στο γήπεδο αυτό σήμερα και γιορτάσαν μαζί μας αυτή τη μεγάλη πρόκριση. Μια πάρα πολύ μεγάλη βραδιά για την ιστορία του συλλόγου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε ζήσει αυτό. Νομίζω πως πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές του Ολυμπιακού. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε βήμα-βήμα και πιστεύοντας πάρα πολύ στην ομάδα μας. Σήμερα κερδίσαμε και προκριθήκαμε απέναντι στην Arsenal, όπου ο περισσότερος κόσμος και δικαιολογημένα τη θεωρούσε φαβορί. Εμείς όμως ωστόσο συνεχίζουμε. Παίκτες και διοίκηση έγιναν ένα στα πανηγυρικά των αποδυτηρίων. Ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποθεώθηκε πηγαίνοντας στους 6.000 φίλους που ακολούθησαν την ομάδα και πίστευσαν σε αυτή. Παρά την ήττα με 1-0 στο Καραϊσκάκης. Το παιχνίδι ήταν μια αποθέωση της τακτικής Μαρτίνς που παρέταξε ενδεκάδα της Τούμπας και καθοδηγώντας σωστά τους παίκτες, οι οποίοι με τη σειρά τους ακολούθησαν κατά γράμμα τις εντολές του από το πρώτο μέχρι και το 120 λεπτό, μπόρεσε να δέσει κόμπο την ομάδα της Arsenal. Μετά από ένα κακό πρώτο ημίχρονο, οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 53 με την 19η ασίστ του Μωτιέ Βαλμπουένα από κόρνερ και τον Σισε να μπαίνει στην καρδιά, πιο καρδιά δεν γίνεται, της άμυνας των Άγγλων, και να σκοράρει με κεφαλιά στην πρώτη του ευρωπαϊκή εμφάνιση. Η Arsenal πίεσε. Ήθελε, αλλά δεν μπορούσε. Από την άλλη, η ομάδα του Μαρτίνς, με παίκτες στρατιώτες, κράταγε γερά και όταν μπορούσε, απειλούσε. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση και όποιος νόμιζε ότι ο Ολυμπιακός θα καταρρεύσει, έκανε λάθος. Αντίθετα, με τους Γκασπάρ και Μασούρα, ο πρώτος έστειλε την μπάλα out και ο δεύτερος στο δοκάρι, θα μπορούσε να είχε κάνει το 0-2. Κάπου εκεί όμως, τα γκρίζα σύννεφα από κακές, άτυχες ή αυτοχειρικές εμφανίσεις του Ολυμπιακού στην Ευρώπη εμφανίστηκαν στο 114, όταν ο Μπαμεγιάνγκ, με ένα γκολ αντάξιο της κλάσης του, θέλησε να πει με το δικό του τρόπο έναν στίχο από το τραγούδι των Doors, This is the End. Αυτό πάντως το τραγούδισε καλύτερα ο τρομοκράτης, Youssef El Arabi, που στο 119 είπε «Μερσί» στην σέντρα του Μασούρα, με το αριστερό μάλιστα, ενώ στο 122 ο Μπαμεγιάνγκ, που έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τον μπιλιάρδο που παίχτηκε στην Ερυθρόλευκη άμυνα και μόνος πρώτου τέρματος έστειλε τη στρογγυλή θεά out. This is football όμως, όπως λένε και οι περισπουδαστοί. Και ο Ολυμπιακός συνεχίζει να βαδίζει σε ευρωπαϊκά μονοπάτια και δικαιούται να ονειρεύεται. Με τον ελληνικό τύπο να αποθεώνει την τακτική του Μαρτίνς, αλλά βεβαίως και την ομάδα του Ολυμπιακού, που πλέον βαδίζει ψηλά το κεφάλι για την φάση των 16. Την ίδια ώρα, ο αγγλικός τύπος περνάει γενναίες 14 την τακτική του Μικέλ Αρτέτα, αλλά και εν γέννη την Arsenal, με πολλά από τα αγγλικά ταμπλόιτ να αναρωτιούνται πού μπορεί να πάει η ομάδα μετά τον αποκλεισμό. Η αλήθεια είναι ότι πλέον η Arsenal ένα κύπελο έχει μείνει ως στόχος, γιατί στο πρωτάθλημα είναι πίσω ακόμα. Βέβαια, να πούμε ότι εάν δεν δικαιωθεί η Manchester City στο CAS και η πέμπτη θέση οδηγεί στο Champions League, οπότε μπορεί να δημιουργηθούν νέα δεδομένα στην Premier League. Πάμε να θυμηθούμε, κύριοι, τώρα λίγο τα αποτελέσματα του Europa League αλλά και την κλήρωση που είχαμε σήμερα. Βλέπουμε εδώ Βασιλεία από ΑΠΟΕΛ 1-0, Γάνδη Ρώμα 1-1, Εσπανιόλ Γουλφς 3-2, ΛΑΣΚ Λίντσερ Αλκμαρ 2-0, Μάλμε Βόλσμπουργκ 0-3, 4-1 η Μπασάκ Σεχίρ της Sporting στην παράταση, Πόρτο Λεβερκούζεν 1-3, Άγιαξ Χετάφε 2-1. Όπως βλέπετε, σε παρένθεση είναι τα σκορ των πρώτων αγώνων. Μπενφίκα Σαχτάρ 3-3, Ίντερ Λουντογκόρετ 2-1, Μάντσεστερ United Μπριζ 5-0, Σέλτικ Κοπενχάγη 1-3 σε μια έκπληξη στη βραδιά, Σεβίλη Κλουζ 0-0, Άρσεν Ολυμπιακός 1-2 στην άλλη μεγάλη έκπληξη, Μπράγκα Ρέιτζερς 0-1 και τούτη την ώρα, σε λίγη ώρα, κάνει σέντρα το Ματς Ζάλτσμπουργκ Άιντραχτ Φραγκφούρτης, που δεν έγινε χθες λόγω καιρικών συνθήκων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο και τη Γουλφς. Θυμάμαι, δεν ξέρω Κώστα αν το θυμάσαι, σε μία από τις φετινές εκπομπές μας είχε πει ο Νίκος ότι είχε δει τη Γουλφς που παίζει αυτό το 5-3-2 ή 3-4-3 και ότι είχε κάνει εντύπωση. Και μάλιστα ο Σάντο, ο Πορτογάλος προπονητής της Γουλφς, και εκεί θα είναι ωραία μονομαχία Σάντο Μαρτίνς, οι δύο Πορτογάλοι προπονητές. Θα γίνει μάχη, Πορτογάλοι. Θα γίνει μάχη, ναι. Είναι και εκεί το κτίνο, το χαφ, πώς το λένε. Δεν είναι χαφ, είναι εξτρέμο, Τραωρέ. Εξτρέμο, ναι. Εκεί το γομάρι, εκεί το γαϊδούρι, πώς το λένε. Τραωρέ.
Αντάματρα, ωραία. Λοιπόν, ναι, είναι Ζώτα, δεν είναι Τσώτα, αλλά δεν έχει Χώτα ουσιαστικά. Είναι και αυτός Πορτογάλος, το άλλο εξτρέμ. Ραούλ Χιμένες, ο Μεξικανός σέντερφορ, ο Μοουτίνιο και ο Νέβες, ο Ντόχερτη, ο Κάστρο, ο Σαΐς Κοάντι, ο Ντεντόκερ και ο Ρούι Πατρίτσιο. Στην αρχή της χρονιάς έβαλε πολλά γκολ και το έχει περιορίσει. Ναι, ναι, γρήγορη ομάδα. Είναι δυνατή ομάδα, είναι καλοδουλεμένη ομάδα. Πολύ δυνατή. Θα έχει ενδιαφέρον και θα δούμε άλλα δύο μεγάλα μάτς, ειδικά στο Καραϊσκάκι εδώ. Μάτς. Πάλι θα γίνει χαμός. Σφαγή τώρα. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, όπως είπαμε, είχε υπάρξει ο Σάντο και προπονητής του Ζεσουάλδο Φερέρα στον Παναθηναϊκό, βοηθός προπονητή, έτσι. Και παίζει αυτό το σύστημα βρέξει χιονίσει. Ουσιαστικά είναι δύο προπονητές στην Αγγλία. Είναι ο Chris Winter της Sheffield United, Φράβο, που έχει πάει ο Ρέτσος και θέλει τον Καμαρά. Έκτη Sheffield United. Και οι Wolves 7η ή 8η, κάπου εκεί, που παίζουν βρέξει χιονίσει με πεντάδα πίσω. Ναι, 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 πεντάδα ναι, ναι, πίσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα ζευγάρια της κλήρωσης. Γιώργο, άκουσα καλά? Ναι, ωραία. Πάμε να δούμε. Είναι σε κάρτα η κλήρωση? Ναι, είναι σε κάρτα. Μπασάκ Σεχίρ Κοπενχάγη, Ολυμπιακός Γουλς, Ρέιτζερς Λεβερκούζεν, Βόλτσμπουργκ Σαχτάρ, Ίντερ Χετάφε, Σεβίλη Ρώμα, Άιντραχτ ή Ζάλσμπουργκ με τη Βασιλεία και η Λάσκ Λίντσερ με την Μάντσεστερ United. Αυτά είναι τα ζευγάρια στην φάση των 16. Μόλις άρχισε και το παιχνίδι της Άιντραχτ με την Σάλτσμπουργκ. Πάμε να δούμε στο βίντεο που έχει επιμεληθεί ο Νίκος Αβραμίδης ένα έτσι μίνι αφιέρωμα στην Γούλης, να πάρουμε μια πρώτη γεύση για όσους δεν είναι λάτρεις στις Premier League και δεν βλέπουν συχνά τη συγκεκριμένη ομάδα, τους λύκους. Όταν ο Ντάνιελ Ποντένσε πανηγύριζε το γκολ του Γιούσεφ Ελ Αραμπί στο Λονδίνο και έστελνε τον Ολυμπιακό στην φάση των 16 του Europa League, ο ίδιος ο Πορτογάλος Άσος σαφέστατα δεν θα μπορούσε να περιμένει τι το επεφύλασε λίγες ώρες αργότερα η Μία, η οποία μέσω της κλήρωσης έφερε την τωρινή του ομάδα Γουλς αντιμέτωπο με την προηγούμενη του ομάδα, τον Ολυμπιακό. Μια Γουλς η οποία μπορεί να βρίσκεται στο Γουλβερχάμπτον περίπου 2,5 ώρες από εκεί όπου ο Ολυμπιακός έγραψε το δικό του έπος, αλλά είναι ουσιαστικά μια πορτογαλική ομάδα. Το σύνολο του Νούνο Εσπίριτο Σάντο παραπέμπει λοιπόν περισσότερο σε πορτογαλική μηχανή παρά σε μια κλασική βρετανική ομάδα. Και αυτό διότι έχει στη θέση της ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 8 εκπροσώπους της χώρας της Ιβερικής Χερσονήσου. Με προεξάρχουσα βεβαίως παρουσία τον μέχρι πρώτην ως ερυθρόλευκο Ντάνιελ Ποντένσε. Μέχρι τώρα στην Premier League η Γούλους κατέχει την 8η θέση, όντας ένα βαθμό πίσω από την Sheffield United του Παναγιώτη Ρέτσου και δύο μπροστά από την πρώην αντίπαλο του Ολυμπιακού, την Arsenal. Φετινές επιδόσεις βρίσκουν την ομάδα του Espírito Santo να έχει 9 νίκες, 12 ισοπαλίες και 6 ήττες σε σύνολο 27 αγώνων. Στο εφετινό Europa League έχει επίδοση 11 νικών, μία ισοπαλίας και 2 ητών σε 14 αγώνες. Στα προγραμματικά του καλοκαιριού απέκλεισε τους Crusaders, Πιούνικε Ρεβάν και Τορίνο, ενώ στον όμιλο απέναντι σε Μπράγκα, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Μπεσίκτας κατάφερε να τερματίσει δεύτερη με 13 βαθμούς, έναν μόλις πίσω από την πορτογαλική ομάδα. Όσον αφορά τις αναμετρήσεις με την Εσπανιόλ για τη φάση των 32, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο Μολινό έκανε επίδειξη δύναμης, σκορώνοντας 4 τέρματα με το τελικό 4-0 να καταγράφει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του Σάντος, ενώ στον επαναληπτικό που διεξήχθη στη Βαρκελόνη η αγγλική ομάδα μπορεί να ετήθηκε με 3-2 επί από ένα χορταστικό μάτς με τον Ντάνιελ Ποντένσε να ξεκινά βασικός και να δίνει τις δύο ασίστ για τα γκολ. Αναφορικά με τα μεγάλα της αστέρια, το προφανές είναι αυτό του θηριώδους Αντάματρα Ωρέ. Δεν μπορεί όμως κανείς να υποτιμήσει και τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας. Προεξάγοντος του επιθετικού Ραούλ Χιμένεθ, πρώην παίκτη της Μπενφίκα, ο οποίος μάλιστα αποτελεί την πιο ακριβή προσθήκη των λύκων, αφού κόστησε ούτε λίγο ούτε πολύ 38 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι μάλιστα και ο πρώτος σκόρερ σε όλες τις διοργανώσεις με 12 τέρματα σε 27 συμμετοχές. Προπονητής της δεν είναι άλλος από τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος από το 12 στο 14 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Ρίο Αβε για να τον αντικαταστήσει ο νυν προπονητής του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς. 14-15 βρέθηκε στη Βαλένθια με την οποία κατέκτησε και το Copa del Rey. Σεζόν 16-17 τον βγήκε στην Πόρτο χωρίς όμως να καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα και από το 2017 βρίσκεται στη Γουλς με την οποία μάλιστα κατέκτησε την άνοδο. Και φέτος πραγματοποιεί μια πολύ καλή πορεία.
γήπεδό της είναι το εντυπωσιακό Μολυνό, χωρητικότητας 32.050 θεατών, ενώ το ρόστερ, σύμφωνα με το Transfermarkt, αξίζει 344 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Έλα, κολαγώνω το καλύτερο για τον οργανισμό. Κέφι, περπάτημα, τζόκινγκ, τρέξιμο, φοβερό. Κάνει πάρα πολύ καλό. Παίρνεις δύο τέτοια και θα πάρεις και ένα δώρο. Ή το Relief ή το Champion. Τρομερό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα σας πω. Κάνεις check-up, χλωροκόστας καρδιολόγος, ουρολόγος Μαρτίνης Σπύρος για So General. Πάμε για μέσες, Λιαρόπουλος Κωνσταντίνος, ασύλληπτος, τρομερός, η μέση είναι τρομερή εγχείρηση. Θα πάω στο γίγαντα Λιαρόπουλο, απέναντι από το Λαϊκό Νοσοκομείο, πλατεία Μαβίλης, είναι την ταπέλα. Και έχουμε από εκεί και πέρα, πάμε Λάμπρου. Μαρτίνη Λάμπρου, ναι. Μικροβιολόγος, τρομερή, θα σου πάρει το αίμα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, είναι φοβερή. Και από την άλλη πλευρά, πάμε στα αυτοκίνητα, κόμβος Θεό Μαρούση, Κυραντώνης τρομερός, εξυπηρέτηση ταχύτατη, φοβερά τα μηχανήματα στον κόμβο Θεό τελευταίου τύπου, είσαι φοβερός για να περάσει το αυτοκίνητό σου. Και από την άλλη πλευρά έχουμε Γιάννη Κοτρότσο. Γιάννη Κοτρότσο, όπο, αμερικάνικη εταιρεία, εδρεύει στην Κατερίνη. Φοβερός ανάνθρωπος Γιάννης Κοτρότσος, έχει επί καλαμίδες, επί στραγαλίδες, επί αγωνίδες, τα πάντα, κοιλιά, ζώνη θερμενόμενη, Γιάννης Κοτρότσος είναι στην Κατερίνη. Ναι. Και έχει φτάσει μέχρι αυτή, στα Σκόπια. Σκόπια, ναι. Λοιπόν, έχουμε πρωτάθλημα, να πούμε, το Σαββατοκύριακο, τελευταία αγωνιστική για την κανονική διάρκεια. Θυμίζουμε ότι μας παρακολουθείτε live στο Facebook σε σελίδα Νίκος Αλέφαντος. Και έλεγα λοιπόν ότι πέφτει η αυλαία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο. Ελάχιστες εκκρεμότητες έχουν μείνει. Κώστα, μία κουβέντα για ΠΑΟΚ. Εκεί πάω, δεν ξέρω να παίξει. Ναι. Θα πάνε εκεί η μισή ομάδα, η μία μισή η άλλη. Θα παίξουν ένα... πώς πας στο στρατό, στα μαγειρία, να κάνεις τα πλήν, τα πιάτα. Τι θα πάνε, θα κρατήσουν δυνάμεις. Θα κάνεις συμμετοχή ομάδος να συμπληρώσεις και τις κάρτες. Και μετά... Τι είσαι, να συμπληρώσεις συμμετοχές, συγγνώμη. Τις συμμετοχές. Ναι, για τον πόνους. Τις συμμετοχές, ναι. Και μετά θα πάνε να παίξουν με τον Ολυμπιακό. Πιστεύουν να τον βρουν κουρασμένο, να παίξουν αλλιώς. Αλλάξουν και στην ομάδα κάποια πράγματα. Να δούμε μια πιθανή δεκάδα σε full screen. Εδώ, ευχαριστώ, Ίγκανσον, Βαρέλα, Μάτος, Γιαννούλης, Μαουρίτσιο, Αουγκούστο, Ελκαντουρί, Πέλκας, Λάμπρου και Ακπόμ. Έτσι, άρα κρατάει έξω Σιντέρσκι, Λινιό. Ναι. Το Λινιό τον θέλει. Βιερίνια. Τον Πέλκα. Βίσεσβάρ. Συγξάντηκε. Το Σιντέρσκι θέλει. Θα αλλάξει το χαφ, αν τον κόψει. Θα βάλει τον άλλο που έχει καλά πόδια τον Αυγούστο. Δηλαδή και Αυγούστο είναι αργός παίκτης. Πολλά πάω αργός στην έκρηξη, αλλά έχει πολύ καλά σου τα μέσα από μέσα η μπάλα βολίδα. Πάει σαν τον Μπακασέτα ένα πράγμα είναι. Για το δείξει στη συνέχεια. Αλλά μέτριο σαν. Δίπλα στο μύτη θα παίξει. Το Μάτρο θα τον επαναφέρουν γιατί υπάρχουν κάποιες ιερές στην Μαύρου. Όπως στην Άρσενα να τους χωρέσει όλους. Δεν γίνεται έτσι όμως δουλειά. Ναι. Είναι να παίξει ο βασικός. Παίξει ο βασικός, παίξει μπροστά. Δεν μπορώ μπροστά. Θέλω πίσω. Άμα αρχίσει το έργο έτσι, μπελάς γίνεται. Λοιπόν, πάμε να... Είναι μπελάς, Γιάννη, είναι μπελάς. Το ΠΑΟΚ είναι η πιο γυρασμένη ομάδα μαζί με τον Άρη στις εντεκάδες. Τον πρώτο έξι η ομάδα. Ναι. Άμα βάλει το μέσο όρο ηλικίας, γύρω στα 30 είναι. Δεν είναι μικρή ομάδα. Είναι πολλά τα 30. Είναι πολλά 30. Η ΑΕΚ παίζει... Ο Αλέφαντος δεν ήθελε παίκτες 30 ετών, 32. Εμένα με έλεγε ένας φίλος μου παίκτης. Να πω κάτι και κλείνω. Ναι, όχι. Ξεχάσαμε συνεργείο Κώστας Καριώτης. Καριώτης. Αυτοκίνητα. Λάμπρου Κατσόνη, φοβερό συνεργείο
Συνεργείο. Συνεργείο. Κώστας Καριώτης, Λάμπρου Κατσόνη, δίπλα από τον Παναθηναϊκό. Πες μου κάτι άλλο. Λέει ο Κωστής τώρα ότι οι παίκτες που είχαν πατήσει καλά τα 30 δεν τους πολύ ήθελες. Γενικά, ρε παιδί μου. Ναι, 30. Εγώ, Γιάννη μου, και 50 να είσαι. Ναι. Αν είσαι ταχύς, ναι. Διεισδυτικός τριπλέρ, σε θέλω. Απέζεις. Ναι. Τι λες, ρε Ραπτόπουλε, τι παραπληροφόρηση είναι αυτή. Εγώ δεν θέλω παίκτες οι οποίοι και 18 ετών άμα είναι αργοί. Ναι. Δεν με που κάνουν. Τον Μαύρο γιατί τον έστειλες. Ήταν γρήγορο. Τον Μαύρο Τσάκη. Ναι, ναι. Φυσέκη. Γρήγορος. Αλλά στο τέλος εκεί πέρα λίγο είχατε μαλώσει. Όχι, άλλο, εντάξει. Εκεί γιατί πήγε κοντεύει να πάει 38 πόσο ετών και να παίζω. Πώς θα παίξει. Α. Ήθελε να παίζει βασικός. Βέβαια. Στα νιάτα το Μαύρος ήταν παιχταράς. Παιχταράς. Λοιπόν. Ρόιδο είμαι να βγάλω τον παιχταρά, ξέρω και τι να βάλω. Λοιπόν, έτσι. Πάμε να δούμε την ΑΕΚ. Παίζει Νέα Σμύρνη και κλεισμένο το θερμό με τον Πανιόνιο. Πανιόνιος, πέθανε. Καλά λόγια λέμε για τον Καρέρα, τον Ιταλό προπονητή της ΑΕΚ. Να δούμε σε full screen, ευχαριστώ. Λάτσι, είναι εκτός ο Τσιγκρίνσκι, ο Σβάρνας, ο Οικονόμου. Και έτσι η διάδα θα είναι ο Λόπες που είναι αριστερό μπακ, έπαιξε άλλη μια φορά ο στόπερ. Ο 18χρονος, 17χρονος Λάτσι είναι Σλοβαίνος στην καταγωγή, γιατί παραπέμπει αλλού το επίθετο. Λάτσις. Πώς? Λάτσις λέγεται. Λάτσι. Α, Λάτσι. Ναι. Άμα λεγόταν Λάτσις δεν θα έπαιζε και μπάλα, θα είχε ομάδα δικιά του. Δεν θα έπαιζε μπάλα, χλώρο θα ήταν άμα λεγόταν λοιπόν, Λάτσις. Μπακάκης δεξιά, Χούλτα αριστερά, Σιμάνσκι, Κρίστισιτς, Βέρντε, Λιβάγια, Μάνταλος και Αραούχο. Και θέλω να μου πει τώρα ο Νίκος στην τετράδα αυτή μπροστά πώς βλέπει. Βέρντε είναι πολύ γρήγορος. Ναι. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Και ο προπονητής συναρμολογημένος είναι, δεν είναι... Το φτιάχνει. Να δούμε τώρα. Και εσύ, Κώστα, λες καλά λόγια τον Καρέρα, ε. Βέβαια, μ' άρεσε πάρα πολύ που αλλάζει και τα συστήματα του, προσαρμόζεται. Δηλαδή, και στην ώρα του μάτια, άμα του στραβώσει κάτι, αμέσως είναι συμμετοχικός. Mm-hmm. Γρήγορα στο μυαλό. Φαίνεται, αν η προπόνηση είναι αδύνατος, δεν τον βλέπω να τρώει περιτά σουλά, να έχει και τέτοια, και είναι έξυπνος πολύ. Και φίλος του 5-3-2, και μάλιστα κοιτάζει να βάζει δύο παίκτες στην περιοχή γιατί βλέπει τα εξτρέμ του, δεν έχει πολλά εξτρέμ, ένα Βέρντε έχει, οπότε παίζει με τα back-up. Σε άλλα μάτς που είναι πιο εύκολα, εντάξει, βάζει το 4-2-3-1. Αλλά τα αλλάζει όμως. Ναι, το αλλάζει. Είναι πολύ καλό. Ναι. Πάμε στον Παναθηναϊκό, παίζει με τον Βόλο, βαθμολογικά διάφορα όλα αυτά τα παιχνίδια με πολλές αλλαγές. Αφού είναι εκτός ο Ινσούα, είναι εκτός ο Χατζηδωρίδης, θα παίξει ο Πιτσιρικάς ο Ζαχαρίτης ο δεξιμπακ, Πούγκουρα Σέγκεφελτ στόπερ, ο Γιώχανσον δεξιά, ο Δόνης είναι τιμωρημένος, ο ποδοσφαιριστής, Ανουάρ Κουρμπέλης Μπουζούκης, Νάγκη, Χατζηγιοβάνης Μακέντα και ο Διούδης κάτω από τα δοκάρια. Λοιπόν, πάμε και στα έξω, πάμε και στα Champions League. Θα ξεκινήσω από Ρεάλ, το... είδες Ρεάλ. Είδα Ρεάλ, πήγα κουβά, αλλά ήταν ωραίο το διπλό της Bayern στο Λονδίνο επί της Chelsea. Μια Chelsea βέβαια που είναι άκρος νεανική ομάδα φέτος. Η Bayern πέρασε από εκεί όπως περνάει τελευταία χρόνια από το Λονδίνο, ανεξάρτητα ποια ομάδα έχει απέναντί της. Έχει φιλοδορήσει την Arsenal με 5 και 6 γκολ πολλές φορές. 7 έβαλε στην Tottenham το φθινόπωρο. Άρα η Chelsea με τα 3, μάλλον ευχαριστημένη πρέπει να είναι. Εδώ με το 4-2-3-1 Λεβαντόφσκι στην κορυφή, Κομάν, Γνάμπρι, Μίλερ, Αλκαντάρα, Κίμιχ, Παβάρ, Ντέιβις, Αλάμπα, Μπόατεν και Νόιερ κάτω τα δοκάρια. Για τους Βαβαρούς, οι οποίοι είναι στο 5 η απόδοση για να κατακτήσουν το Champions League και εδώ με το 3-4-3 του Λάμπαρτ, Αλπιθικουέτα, το είπα. Κρίσενσεν, Ρούντιγκερ, η τριπλέτα. Τζέιμς Αλόνσο, Ταμπάκ, Κόβασιτς, Ζορζίνιο. Και είχε και Μάουντ, είχε και Μπάρκλεϊ, είχε και Ζιρού. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν εκεί οι εξτρέμοι, είναι Χαφ και ο Μπάρκλεϊ. Για το δράμα της Ρεάλ, θα μας πει ο Νίκος, για το δράμα της Ρεάλ. Ναι, ναι. Ρεάλ Σίτι 1-2. Νίκο, πώς το είδες το μάτς? Ποιο μάτς? Ρεάλ Σίτι 1-2.
Εδώ βλέπουμε εμείς Γκνάμπρι και Μπάγκερ. Ρεάλ την καλή. Η Ρεάλ κέρδισε η Manchester City την Ρεάλ. Δεν το είδα. Εδώ είναι η Manchester City με Οταμέντι, Λαπόρτ, Walker, Mendy, Γκιντογκάν, Ρόδρι, De Bruyne, Μαχρές, Ζεσούς. Είναι ο Ζεσούς σεντερφόρ και ο Μπερνάρντο Σίλβα στην άκρη. Έχει γίνει λάθος εδώ, αλλά εντάξει, μικρό το κακό. Έβαλε τον Νίσκο, Νίκο, έξω δεξιά τον Νίσκο. Έβαλε το Βαλβέρδε, Κασεμίρο, Μόντριτς, τριάδα. Ναι, το βλέπουμε. Το Βινίσιους που τα χάνει από ένα μέτρο έξω αριστερά και το Μπενζεμά. Ο Ράμος είναι για σύνταξη. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε. Ναι. Όλο αποβολές είναι και όλο... 34 ετών, δεν πηγάει. Σε όλο το σπριντ για πλάκα δεν κάνει το φάουλ. Πάρα πολύ βαρύς. Ο Μόντριτς, τα τελευταία του. Τέσσερα πνευμόνια γίναν 2,5. Τον είδα με μεγάλο πρόβλημα. Και τον Νίκο έξω δεξιά ήταν ανάπηρη δεξιά. Σε μια σεζόν, Κώστα, που ουσιαστικά περίμενε από τον Αζάρ, που είχε κάνει και πολύ καλό πρόβλημα με την Τζέλσι να πάρει πάνω την ομάδα, είναι τραυματίας, έχει συνεχόμενο τραυματισμό, δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου. Και ο Μπέιλ είναι για το Αμερικανικό κολέγιο. Για γκολφ είναι ο Μπέιλ. Οπότε ουσιαστικά ένας Μπενζεμά έχει μείνει. Ασφαλιστή στην Τεραμπέργκα με την ίδια. Ή να πάρει πίσω τον Ρονάλντο. Αλλιώς δεν βλέπω άκρη εκεί. Οπότε η City κέρδισε και νομίζω τώρα στο Etihad είναι και το φαβορί για την πρόκριση. Γιατί δεν πήθη αυτή η Real, όχι τίποτα άλλο. Όχι τίποτα άλλο, ναι, βέβαια. Όπως και ο Πάοκ που είναι πίσω 5 βαθμούς. Και η πλάκα είναι από ό,τι μου λέει και ο Γιώργος στο ακουστικό, η Γουλς που παίζει ο Ολυμπιακός. Φέτος έχει κερδίσει τη Manchester City 2 φορές. Ναι. Η Manchester City. Ναι. Ποιο άλλο είχαμε. Είχαμε Lyon Juventus 1-0. Έτσι και αυτό ήταν μια έκπληξη. Δεν περιμέναμε τη Lyon. Με 5-3-2. Η Lyon. Εδώ με βλέπω. Και τον Μπελέ Διάβα. Και τον Αουάρ ουσιαστικά. Ναι. Πήρε μία Juventus, δούμε και την 11η της Juventus. Βέβαια, εντάξει, το 1-0 μέσω του Ρήνου, η Βέκια Σινιώρα μπορεί να το γυρίσει. Θέλω να ρωτήσω τον Νίκο. Ναι. Πολλές φορές βλέπουμε το Σάρι να πετάει έξω αριστερά τον Ρονάλντο όταν επιτίθεται. Αυτό έκανε. Όταν αμήνεται, τον αφήνει, του λέει μαρκάρης και γίνεται 4-4-2. Αλλά μήπως ταλαιπωρείται και ο Ρονάλντο, μήπως πρέπει να πέσει την περιοχή. Γιατί βλέπω ότι παίζει ο Τιμπαλάς, θες ο άλλος ο φόρος βαρύς παίζει. Ιγκουάιν. Ταλαιπωρείται. Ρωτάει Νίκο Κώστας, εάν θα πρέπει να επαναφέρει τον Ρονάλντο σε θέση 4, γιατί προτιμάει ο Σάρι πολλές φορές το 4-3-3 τον έχει τύπης έξω αριστερά. Δεν παίζει έτσι, άστα τον... Να έχει Ουγκάιν σεντερφόρ. Άστα τον Ραλτόπουλος τιμώσουν, άρε, όνειρο είδες. Και ο Ρονάλντο ρε παίζει, μπροστά παίζει ο Ρονάλντο. Ναι. Τον Τιμπαλά έχει από πίσω. Με τον Γκουαρδάρο. Τι μας λες τώρα, μπορεί να παίξει ο Ρονάλντο δεκάρι και για ποιο λόγο θα τον βάλεις. Πολύ δεκάρι, στη γραμμή τον έχω δει πολλές φορές. Σε γραμμή τώρα το Ρονάλντο, την μπαλά ήταν πίσω και παίζανε ο Κουαρδάρο με τον Ρονάλντο. Με τον Τιμπάλα και ο Ρονάλντο μπροστά. Τιμπάλα δεκάρι. Δεκάρι, ναι. Βέβαια, αυτό είναι. Και έχει εξοδοξία αυτό να το Ρονάλντο χώνεται και ο Τιμπάλα από εκεί, αυτοί κάνουν 30. Ο Ρονάλντο, ναι. Εκεί παίζει. Πρώτα πρώτα θέλει να κυνηγάει τον γκολ, είναι η διοσυγκρασία του γκολτζής, γρήγορος, τριπλέ, πράγματα όλα. Δεν παίζει ποτέ ο Ρονάλντο πίσω. Για ποιο λόγο. Πίσω εννοούμε εξτρέμ. Όταν, δηλαδή πίσω από τους δύο πρώτοι. Δηλαδή, αν βάλεις την μπαλά... Γκουαΐν. Όχι, και Γκουαΐν. Ναι. Και αυτοί τους αφήσει στα 100 μέτρα τα 30 πίσω. Ναι. Δεν είναι. Ο Ρονάλντο... Παίζει κάθετα, για μέσα, κατευθείαν. Μάλιστα. Ο Γκουαΐν πάλι εκεί μέσα είναι. Ο Γκουαρδάδο, ο Εξτρέμ, να γυρίσει, να βοηθήσει και κάνα μπα και τα λοιπά και να φύγουν. Έτσι παίζει. Να πάμε και στο Νάπολι Μπαρτσελώνα. 1-1 αυτό το παιχνίδι. Πάλι καλά για την Μπαρτσελώνα, η οποία θυμίζω ότι εν ώψη της ρεβάνς στο Καμπ Νου θα έχει 12 δηλωμένους και διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Αφού υπάρχουν κάποιοι που είναι τραυματίες και δεν προλαβαίνουν να αποθεραπευτούν και αρκετοί τιμωρημένοι. Εδώ είναι η Νάπολη. Όχι η Μπάγκερ.
Εδώ είναι η Νάπολη με Ινσίνιε, Καγιεχόν, Μέρτινς στη γνωστή τριπλέτα μπροστά. Ζιελίνσκι, Πένια, Ντέμε στα χαφ. Ντουάρντε, Ντι Λορέντσο, Μαξίμοβιτς, Μανολάς στα μετόπισεν. Να δούμε και την Μπαρτσελώνα που είχε ένα λίγο περίεργο σχήμα γιατί ο Βιντάλ δεν είναι εξτρέμ. Πιο πολύ 4-4-2 θα έλεγα με Μέση Γκρισμάν. Το μετά εξτρέμ όμως. Ναι. Ξέρεις τι κάνει, ό,τι γινόταν με την Γιουβέντους και τον Ματουιντή, αν θυμάστε, και στην Εθνική Γαλλίας, επειδή έχουν τρέξιμο, αλλά ο Βιντάλ έχει τρέξιμο, δεν είναι τεχνίτης, δηλαδή δεν μπορεί να πλαγιοκοπήσει, για μένα πιστεύω έτσι. Οπότε πιο πολύ γεμίζει εκεί τα χαφ και αφήνει η Μέση και η Γκριεσμάν μπροστά, συγγνώμη, αφού ο Σουάρες είναι τραυματίας. Λοιπόν, θα δούμε και τις ρεβάνς. Ναι, ο 12ος, μου λέει ο Γιώργος, είναι ο τροματοφύλακας, ο Νέτο. Οπότε να πάμε τώρα σιγά σιγά και στα προγνωστικά μας, να δούμε τι έχουμε επιλέξει για λοιπόν, το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να αποθεώσουμε Γιάννη, Νίκο Αλέφαντο, ο οποίος... Ο Αλέφαντος έπιασε 750 βόλτες. Έπιασε 7 στα 7, με 2-3 σουβαλίες. 750 βόλτες. Ναι. Και δεν έπαιξα κάτι. Με ένα ευρώ έπαιρνε 750. Σοβαρά. 750 πόντο έπαιρνε. Τι λέρε. Ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι, τα βλέπουμε. Χ2 τον Παναθηναϊκό. Γκολ-γκολ το Λαμία Άρης. Άσο τον Πανατολικό. Άσο τον Ατρόμητο. Χ το Βόλο. Άσο την ΑΕΚ. Και 2 χ το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και μάλιστα κλείνοντας, επειδή εμείς είχαμε παίξει άσο τον ΠΑΟΚ, μας είπε δεν χάνει ο Ολυμπιακός, το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Δεν χάνει ποτέ ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα θα συνεχίσει το σερί του. Λοιπόν, Νίκο, Λάρισα, Αστέρας Τρίπολης. Ναι. Χ2 το βλέπω. Χ2. Κωστή. Διπλό. Διπλό. Και εγώ διπλό. Το ΠΑΟΚ διπλό. Ξάνθη ΠΑΟΚ διπλό. Διπλό από ημίχρονο και γκολ-γκολ. Θα γίνει εκείνη πάρτι. Θα γίνει πάρτι. Άρης Ατρόμητος. Υπάρχει το Χ μέσα. Σκληροτράχυλος Ατρόμητος, ένα Χ. Τώρα παίζει συνέστημα. Κώστα. Γκολ-γκολ. Α, έτσι. Αμέ. Εγώ συγγνώμη, το βλέπω άσο. Ποιο, η μισή ομάδα τώρα δεν μπαίνει. Τι άσο. Ο Ατρόμητος, ναι. Υποσυμφίγαστε εστάλατα μας, μπορεί να βγει και έστω. Μην κάνει διπλό. Ωραία, εντάξει, ωραία. Βάλε και ένα χι, ρε Ιώνα, γιατί με πήρανε. Βάλε και ένα χι, με πήρανε τα μούτρα. Μάλλον σου πω κάτι, μην βάλεις χι. Άσο 2 θα το βάλω εγώ, να μάθετε έτσι. Αυτό είναι. Άσο 2 εγώ. Αμέ. Έτσι. Λοιπόν, Όφι, Λαμία. Άσο. Και εγώ άσο. Άσο, άσο, άσο. Ολυμπιακός Πανετολικός, Νίκο. Άσο ημίχρονο στο τελικό. Άσο ημίχρονο στο τελικό. Κώστα. Το ίδιο. Ωραία. Το ίδιο, ακολουθώ. Και εγώ το ίδιο, τρίλιζα. Παναθηναϊκός Βόλος. Εδώ στείλω στο... Βάκα. Άσο. Άσο. Αλλά όχι με πολύ αυτό. Κωστή. Άσο, το πάρει το άσο. Και εγώ άσο. Πανιόνιος ΑΕΚ. Διπλό. Κώστα. Διπλό και over. Με μεγάλο σκορ. Διπλό και over και εγώ διπλό. Λοιπόν, αυτά είναι. Να τα κρατήσουμε λίγο. Να τα δει και ο κόσμος να τα σημειώσει. Και θα δούμε πρώτα Θεός την άλλη εβδομάδα πώς πήγαμε. Κανόνισε τη Δευτέρα. Ναι. Τη Δευτέρα μπορείς να έρθεις, να ανοίξεις κάμερες, μικρόφωνα και μπράβο. Να κάνεις εκπομπή μόνος σου. Γιατί εγώ με τον Αλέφαντο θα πάμε για κούλουμα. Μπράβο. Να ξέρεις. Μπράβο, γιγάντα. Λοιπόν, την Παρασκευή πρώτα Θεός ξανά μαζί που θα έχουμε δει και τα κύπελα. Την άλλη εβδομάδα είναι τα κύπελα. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Που ζωηρεύει, διατηρείται ζωηρό δηλαδή το πράγμα. Μπράβο. Οπότε να πούμε ότι αύριο 4.30 με 7 σας περιμένουμε εδώ στο Bet Weekend. Ξανά δοκάρι και μέσα την επόμενη Παρασκευή. Sports Score Record την Τρίτη με όλα τα νέα του τριημέρου. Και να βλέπουμε, καλά. Τελειώνω. Ναι. Ένα σκληροτράχυλο Ατρόμητο, Σπανός Αγγελόπουλος, Σπύρος θα χαλάσει τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Με τον Άρη. Θα γίνει της κακομοίρας, έτσι βλέπω. Για να δούμε. Να είστε καλά.